Τι είναι αυτό? Είναι ένα δόντι. Πας βρέθηκε μέσα στο πιάτο. Πέπα, δεν πας να κοιταχτείς τον καθένα. Είναι το δόντι μου. Γιατί μου έπεσε όμως? Μη στεναχωριέσαι, Πέπα. Είναι από τα πρώτα δόντια. Αυτά τα δόντια πρέπει να πέφτουν. Θα φυτρώσει καινούριο, μαμά. Ναι, βέβαια, Πέπα. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα σου κάνει επίσκεψη νεράιδα των δοντιών. Η νεράιδα των δοντιών? Ναι, η νεράιδα των δοντιών. Αν βάλεις το δόντι κάτω από το μαξιλάρι σου απόψε, θα έρθει στο σπίτι η νεράιδα. Η νεράιδα θα πάρει το δόντι και στη θέση του θα αφήσει ένα στραφτερό κέρμα. Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω νεράιδα των δοντιών. Εσύ τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, Τζόρτζ? Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Γρήγορα, Τζόρτζ, ώρα για ύπνο. Δεν θέλουμε να χάσουμε την νεράιδα των δοντιών. Πριν πάνε στο κρεβάτι, η Πέπα και ο Τζόρτζ βουρτσίζουν τα δόντια τους. Πέπα, τι κάνεις εκεί? Βουρτσίζω το δόντι μου για να είναι ωραίο και καθαρό για την νεράιδα των δοντιών. Η Πέπα δεν βλέπει την ώρα να πάει στο κρεβάτι. Η Πέπα βάζει το δόντι της κάτω από το μαξιλάρι για την νεράιδα των δοντιών. Καληνύχτα, Πέπα και Τζόρτζ. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα, μπαμπά. Καλή σας νύχτα, γουρουνάκια μου. Τζόρτζ, εγώ δεν θα κοιμηθώ. Να μείνουμε και δυο ξύπνοι όλη νύχτα να δούμε την νεράιδα των δοντιών. Να και οι φίλοι της Πέπα. Η Κάντι Γατούλα, η Σούζη Προβατίνα, ο Ντάνης Κυλάκης, η Ρεβέκα Κουνέλη και ο Πέντρο Πόνι. Παιδιά, από σήμερα έχετε νέα συμμαθήτρια, την Πέπα το γουρουνάκι. Τώρα, Πέπα, τρέξε να βρεις τους φίλους σου. Γεια σε όλους! Γεια σου, Πέπα! Παιδιά, αρχίζουμε με ντεμι πλιέ. Ντεμι πλιέ. Τώρα, ένα μικρό άλμα. Πετί ζετέ. Με χάρη και ομορφιά. Πετί ζετέ. Χάρη και ομορφιά. Πετί ζετέ. Χάρη και ομορφιά. Το μάθημα μπαλέτου έχει πολύ πλάκα. Σηκώστε τα χέρια. Φανταστείτε ότι είστε πανέμορφοι κύκνοι. Για πείτε μου, πώς νομίζετε ότι κάνει ο κύκνος? Ναι. Χάρη και ομορφιά. Η Πέπα λατρεύει το χορό. Όλοι λατρεύουν το χορό. Μαμά, μαμά, χορέψαμε όλοι σαν κύκνοι. Η Πέπα τα πήγε πολύ καλά. Τζόρτζ, εγώ είμαι ο μπαμπάς και η μαμά. Εσύ θα κάνεις τα παιδιά. Παιδιά, είναι ώρα να πιούμε τσάι. Πρέπει να πλύνετε τα χέρια σας. Ο Τζόρτζ βάζει τις κούκλες στο κρεβάτι. Νάνι, νάνι. Τζόρτζ, γιατί βάζεις τα παιδιά στο κρεβάτι, αφού είπαμε ότι θα πιούμε τσάι? Του Τζόρτζ του αρέσει να βάζει για ύπνο τις κούκλες. Παιδιά, κατεβείτε κάτω αμέσως. Αλλιώς δεν θα σας δώσω κέικ. Ο Τζόρτζ δεν ακούει. Είναι πολύ απορροφημένος με τις κούκλες του. Τζόρτζ, αν θέλεις να παίζεις με το κουκλό σπιτό μου, πρέπει να με βοηθήσεις να ετοιμάσουμε το τσάι.
Να, Τζόρτζ, μπορείς να γεμίσεις την τζαγέρα με νερό. Παιδιά, κατεβείτε κάτω αμέσως. Μαμά, ερχόμαστε. Ο Τζόρτζ πάει να γεμίσει την τζαγέρα με νερό. Ο Τζόρτζ βρήκε μία αράχνη στον νηπτήρα. Ο Τζόρτζ θέλει η αράχνη να γίνει φίλη του. Η αράχνη αρέσει στον Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ αρέσει στην αράχνη. Η Πέπα λατρεύει να κάνει ότι πίνει τσάι. Πού πήγαν τα σοκολατένια μπισκότα, μπαμπά? Είχαμε ένα σωρό χθες. Συγγνώμη, μαμά. Πρέπει να τα έφαγα όλα χθες. Χω, χω, χω. Άτακτε, μπαμπά. Ο Τζόρτζ βάζει την αράχνη στο κρεβάτι. Νάνι, νάνι. Τζόρτζ, τι κάνεις επιτέλους? Πρέπει να με βοηθήσει να ετοιμάσουμε το τσάι. Βοήθεια, βοήθεια! Μπαμπά, βρήκα μια αράχνη στο δωμάτιό μου. Δεν μου φαίνεσαι και πολύ σε φόρμα, μπαμπά. Η κοιλιά σου είναι λίγο μεγάλη. Είμαι σε μεγάλη φόρμα. Θα σου δείξω. Τι θες να κάνω πρώτα? Πιάσε τα δάχτυλά σου έτσι. Εύκολο. Μπαμπά, μην κάνεις ότι δεν μπορείς να πιάσεις τα δάχτυλά σου. Δεν το κάνω στα ψέματα, Πέπα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης δεν μπορεί στα αλήθεια να πιάσει τα δάχτυλά του. Πόπο, μπαμπά, αυτό δεν είναι πολύ καλό. Μάλλον πρέπει να κάνω λίγη γυμναστική. Ναι, μπαμπά. Ωραία, θα αρχίσω αύριο. Μπαμπά Γουρουνάκη, πρέπει να αρχίσεις γυμναστική τώρα. Μην ανησυχείς, μπαμπά. Θα σε βοηθήσω εγώ. Όχι, εντάξει. Πέπα, θέλω να αναλάβεις εσύ να με γυμνάσεις. Τι πρέπει να κάνω πρώτα? Πρώτα πρέπει να κάνεις μερικά push-ups. Εύκολο. Ένα. Δύο. Ωραία. Πολύ καλά, μπαμπά. Τώρα θέλω να κάνεις 100 push-ups. 100! Ναι. Παιδιά, ελάτε. Πάμε να μαγειρέψουμε. Έρχομαι κι εγώ μαζί. Όχι, μπαμπά. Είπαμε εσύ έχεις να κάνεις 100 push-ups. Ένα. Δύο. Η μαμά Γουρουνίτσα, η Πέπα και ο Τζόρτζ είναι στην κουζίνα και μαγειρεύουν. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης συνεχίζει να κάνει τα push-ups του. Ο μπαμπάς τα πάει πολύ καλά. 9. 10. Ναι. 11. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το παρακάνει. 12. Πάω να δω. 13. 14. 15. 16. 17. Μπαμπά Γουρουνάκη, κάνεις αβολιές. Θα έπρεπε να κάνεις push-ups. Είδα κάτι ενδιαφέρον στην τηλεόραση. Άτακτε, μπαμπά. Μπορεί ο μπαμπάς να έχει καλύτερα αποτελέσματα με το παλιό μου ποδήλατο. Αχα, πολύ πλάκα θα έχει. Θα κάνω ποδήλατο και θα βλέπω και τηλεόραση ταυτοχρόνως. Μα είναι αδύνατον! Αυτό το πράγμα κάνει πολύ. Θα ξεπλύνω τη λάσπη με νερό. Πέπα, άσε κάτω το. Λασπόνερο. Πόπο. Η Πέπα πέταξε όλο το λασπόνερο πάνω στο αυτοκίνητο. Oh. Δεν πειράζει. Θα φέρω το λάστιχο να το καθαρίσουμε. Ναι, ναι. Να το κρατήσω εγώ το λάστιχο. Η Πέπα κρατάει το λάστιχο και ο μπαμπάς Γουρουνάκης ανοίγει το νερό. Πού είναι το νερό? Συγγνώμη, μαμά. Μπαμπά Γουρουνάκη, σε παρακαλώ κλείσε το νερό. Γιατί τέτοιος πανικός? Πόπο, έγιναν όλοι τους μουσκεμά. Τουλάχιστον πλήθηκε το αυτοκίνητο. Όλοι πληθήκαμε. Πηγαίνετε να στεγνώσετε και εγώ θα γυαλίσω το αυτοκίνητο. Τα λέμε σε λίγο. Τα λέμε σε λίγο.
Ο παπάς γυαλίζει το αυτοκίνητο τόσο καλά που μπορεί να δει το πρόσωπό του. Τι αστεία φατσούλα. Ω, και άλλες αστείες φάτσες. Ο Τζόρτζ και η Πέπα είναι. Και η μαμά Γουρουνίτσα. Τι υπέροχο και στραφτερό που είναι. Ναι, εγώ είμαι ειδικός σε αυτά τα πράγματα. Ελάτε, σήμερα θα οδηγήσω εγώ. Είστε όλοι έτοιμοι? Έτοιμοι! Φύγαμε λοιπόν. Έλα να παίξουμε μπαντέματα. Εντάξει, αρχίζω πρώτος. Ο παπάς Γουρουνάκης πρέπει να κοιτάξει κρυφά κάτι και οι άλλοι πρέπει να μαντέψουν τι είναι. Έχω βάλει κάτι στο μάτι και αυτό το κάτι είναι κόκκινο. Ναι, το φόρεμά μου. Είναι κόκκινο. Όχι, δεν είναι το φόρεμά σου. Το αυτοκίνητο. Ακριβώς, το κόκκινο αυτοκίνητό μας. Η σειρά μου. Έχω βάλει κάτι στο μάτι και είναι γαλάζιο. Η γαλάζια μπλούζα του Τζόρτζ. Όχι. Είναι κάτι μέσα στο αυτοκίνητο. Όχι, να σου πω. Ναι. Ο ουρανός είναι γαλάζιος. Κέρδισα! Μπαμπά Γουρουνάκη, μήπως ξέρεις που είμαστε? Ξέρω ακριβώς που είμαστε. Μόνο που αυτός ο δρόμος δεν μοιάζει καθόλου με τον δρόμο στο χάρτη. Ο μπαμπά Γουρουνάκη, χαθήκαμε. Δεν χαθήκαμε. Και πώς πάνε στο κάστρο των ανέμων από εδώ? Δώσ' μου μια στιγμούλα. Το βρήκα. Να πάρουμε τη γιαγιά και τον παππού. Δεν χρειάζεται να πάρεις τη γιαγιά και τον παππού. Εγώ θα μας πάω στο κάστρο, ακόμα και αν μου πάρει μια μέρα. Σήμερα πρέπει να φτάσουμε. Εμπρός! Εδώ παππούς Γουρουνάκης! Παππού Γουρουνάκη, χαθήκαμε στο δρόμο προς το κάστρο των ανέμων. Μήπως διαβάζει το χάρτη ο μπαμπάς Γουρουνάκης? Ναι, ο μπαμπάς Γουρουνάκης διαβάζει το χάρτη και είναι λίγο κακόκεφος αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι κακόκεφος. Αυτή είναι η καλύτερη διαδρομή. Προχωρήστε στον κύριο δρόμο, ώσπου να δείτε το κάστρο των ανέμων μπροστά σας. Ευχαριστώ, παππού Γουρουνάκη. Ακολουθούμε το δρόμο και έχουμε το νου μας για το κάστρο των ανέμων. Ναι, το ήξερα. Κοιτάξτε, κάστρο είναι αυτό. Ναι, το κάστρο των ανέμων. Έλα, αυτοκίνητο. Εντάξει, Πέπα. Νομίζω ότι ξέρω που είναι το καθιστικό. Να, ένα ωραίο περιοδικό. Ευχαριστώ, Πέπα. Να σου βάλω και καλή μουσικούλα. Ευχαριστώ, Πέπα. Χρειαζόμαστε τον ίδιο αριθμό κεριών με την ηλικία της μαμάς. Ένα, δύο, τρία. Πόπο, δεν φτάνουν τα κεριά που έχουμε. Μπαμπά, πόσο χρονών είναι η μαμά? Έλα να σου πω στο αυτή. Wow, είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, νομίζω ότι τα τρία κεριά είναι μια χαρά. Η τούρτα γενεθλίων της μαμάς Γουρουνίτσας είναι έτοιμη. Ζήτω! Πρέπει να κρεμάσουμε τις γυρλάντες στο καθιστικό. Γεια σου, μαμά! Α, εδώ είστε όλοι. Είχα αρχίσει να βαριέμαι λίγο. Μαμά, θες να πας μια βολτίτσα στον κήπο μας? Μήπως έχω κι άλλη επιλογή? Όχι. Γεια σου, μαμά! Άντε, καλή βόλτα. Θα σου πούμε εμείς πότε μπορείς να μπεις. Είχα ξεχάσει πόσο κουραστικό πράγμα είναι τα γενέθλια. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζόρτζ στολίζουν το καθιστικό. Πλάκα έχει! Η γιαγιά και ο παππούς Γουρουνάκης ήρθαν στα γενέθλια της μαμάς Γουρουνίτσας. Χρόνια πολλά, μαμά Γουρουνίτσα! Δεν θα περάσεις μέσα. Ω, δεν μπορώ να μπω μέσα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζόρτζ ετοιμάζουν εκπλήξεις για τα γενέθλιά μου. Α, τι ωραία. Τα λέμε σε λίγο. Γεια! Μαμά, θέλεις να έρθεις μέσα τώρα? Ευχαρίστως. Κλείσε τα μάτια σου. Κράτα τα μάτια κλειστά, μαμά. Oh.
Πέπα, πρόσεχε! Η κολοκύθα του μπαμπά! Συγγνώμη, μπαμπά! Κοιτάξτε τον Τζόρτζ, πάει τόσο αργά! Το ποδηλατάκι του Τζόρτζ είναι για μωρά! Για μωρά είναι και το δικό σου, Πέπα! Έχεις ακόμα βοηθητικές! Εγώ κάνω ποδήλατο χωρίς τις βοηθητικές μου! Ναι! Κι εγώ! Κι εγώ! Ελάτε να ξανανεύουμε στο λόφο! Θα έρθεις, Πέπα! Όχι, προτιμώ να μείνω εδώ! Ναι! Θα λέμε σε λίγο! Γεια! Η Πέπα εύχεται να μην είχε βοηθητικές ρόδες στο ποδηλατό της. Μπαμπά, δεν θέλω να έχω πια βοηθητικές ρόδες. Μπορείς να κάνεις ποδήλατο χωρίς αυτές. Ναι. Εντάξει, Πέπα. Τότε να τις βγάλουμε. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης βγάζει τις βοηθητικές από το ποδήλατο της Πέπα. Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να κάνεις ποδήλατο χωρίς βοηθητικές? Ναι. Δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ? Μπορώ και παραμπορώ. Μπορώ, σας λέω. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ποδήλατο χωρίς βοηθητικές. Μήπως θέλεις βοήθεια, Πέπα? Ναι, σε παρακαλώ, μπαμπά. Εντάξει. Έτοιμη, σταθερά, φύγε! Μη με αφήσεις, μπαμπά. Μη φοβάσαι, σε κρατάω. Τα πας πολύ καλά, Πέπα. Περίμενε, μπαμπά. Κάνε πετάλι! Η Πέπα κάνει ποδήλατο μόνη της, χωρίς βοηθητικές. Μπαμπά, με άφησες! Κάνεις ποδήλατο μόνη σου εδώ και πολλή ώρα! Α, ναι! Είσαι πολύ καλή ποδηλάτης! Α, ναι! Αχ, τα κατάφερα! Κοιτάξτε με, κοιτάξτε με! Μπορώ και κάνω ποδήλατο μόνη μου! Να σε βοηθήσουμε στη δουλειά σου! Όχι, Πέπα! Δεν πρέπει να αγγίζεις τον υπολογιστή, Τζόρτζ! Ούτε και εσύ κάνει να αγγίζεις τον υπολογιστή. Ναι, Τζόρτζ, ποτέ μην κάνεις αυτό. Πέπα, σταμάτα! Συγγνώμη, μαμά. Απλώς έδειχνα στον Τζόρτζ τι να μην κάνει. Πόπο, ο υπολογιστής κανονικά δεν το κάνει αυτό. Μπαμπά Γουρουνάκη! Μπαμπά Γουρουνάκη! Τι είναι, μαμά Γουρουνίτσα? Μπαμπά Γουρουνάκη, μπορείς να φτιάξεις τον υπολογιστή? Θα τελειώσω το φαγητό όσο εσύ φτιάχνεις τον υπολογιστή. Εντάξει, μαμά Γουρουνίτσα, αλλά δεν είμαι πολύ καλός σε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ, μπαμπά Γουρουνάκη. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης θα φτιάξει τον υπολογιστή. Μήπως να το κλείσω και να το ξανανοίξω. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης έφτιαξε τον υπολογιστή. Ζήτω, ο μπαμπάς! Ναι, είμαι ειδικός εγώ σε αυτά τα πράγματα. Μπαμπά, μπορούμε να παίξουμε στον υπολογιστή χαρούμενη κυρία Κότα? Καλύτερα να ρωτήσετε τη μαμά σας. Η μαμά είπε ότι θα παίζαμε αργότερα. Εντάξει τότε, παιδιά. Αλλά δεν ξέρω πού είναι το CD. Γιουπί! Είναι ένα πολύ σημαντικό άτομο που ξέρει να βρίσκει πράγματα. Εγώ ξέρω να βρίσκω πράγματα. Ωραία. Η Πέπα είναι ο detective μας. George, είμαι detective. Θα σε βοηθήσω να βρεις τον κύριο δεινόσαυρο. Ίσως η detective πρέπει να κάνει στον George κάποιες απλές ερωτήσεις. George, πού είναι ο κύριος δεινόσαυρος? Ο Τζόρτζ δεν ξέρει που είναι ο κύριος δεινόσαυρος. Η detective μπορεί να μαντέψει που βρίσκεται ο κύριος δεινόσαυρος.
Ξέρω! Ξέρω που είναι! Ο Τζόρτζ παίρνει μαζί του τον κύριο δεινόσαυρο όταν κάνει μπάνιο. Ο κύριος δεινόσαυρος θα είναι μέσα στην μπανιέρα. Ο κύριος δεινόσαυρος δεν είναι στην μπανιέρα. Ω! Oh. Ξέρω! Ξέρω που είναι ο κύριος δεινόσαυρος! Ο Τζόρτζ παίρνει πάντα μαζί του στο κρεβάτι του τον κύριο δεινόσαυρο. Εδώ πρέπει να είναι, λοιπόν. Ο κύριος δεινόσαυρος δεν είναι στο κρεβάτι του Τζόρτζ. Oh. Μήπως να κοιτάζαμε στον κήπο? Ναι, στον κήπο. Και εγώ το ίδιο πήγα να πω. Πού είναι ο κύριος δεινόσαυρος? Η Πέπα δυσκολεύεται να βρει τον κύριο δεινόσαυρο. Ο κύριος δεινόσαυρος δεν είναι πουθενά. Τζόρτζ, σ' αρέσει να πετάς τον κύριο δεινόσαυρο στον αέρα. Αναρωτιέμαι λοιπόν μήπως αυτή τη φορά παραπέταξες ψηλά τον κύριο δεινόσαυρο. Νάτος, νάτος! Εγώ τον είδα πρώτη. Μπράβο σου, Πέπα. Είσαι στα αλήθεια πολύ καλή ντετέκτιβ. Η Πέπα κάνει κούνια. Μαμά, μαμά, σπρώξε με, έλα! Είσαι έτοιμη? Ναι, θέλω να πάω πάρα πολύ ψηλά. Πιο ψηλά, μαμά. Ο Τζόρτζ θέλει και αυτός να κάνει κούνια. Είναι η σειρά σου, Τζόρτζ. Κρατήσου καλά. Θέλω εγώ να σπρώξω τον Τζόρτζ. Σπρώξε τον Τζόρτζ απαλά, Πέπα. Ναι, μαμά. Κρατήσου καλά, Τζόρτζ. Πόπο, η Πέπα παρέσπρωξε δυνατά τον Τζόρτζ. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει να πηγαίνει ψηλά. Πέπα, ξέρεις ότι ο Τζόρτζ φοβάται το ύψος. Συγγνώμη, Τζόρτζ. Έλα, πάμε να παίξουμε στο μονόζυγο. Γεια σου, Σούζη. Γεια σου, Ντάνι. Γεια σου, Πέπα. Ναι. Το κάνετε εντελώς λάθος. Θα σας δείξω εγώ πώς να το κάνετε σωστά. Κάντε άκρη. Θέσεις, έτοιμοι, πάμε! Κοιτάξτε με, πετάω σαν πουλί. Ωχ, δεν μπορώ να βγω. Η Πέπα σφήνωσε μέσα στο λάστιχο. Δεν είναι αστείο. Εδώ που τα λέμε είναι λιγάκι. Πρέπει να σε τραβήξουμε έξω. Οι φίλοι της Πέπα τη βοηθούν να βγει από το λάστιχο. Ζήτω! Σας ευχαριστώ όλους. Τζόρτζ, θέλεις να κάνεις και εσύ μονόζυγο? Όμως το μονόζυγο είναι αρκετά ψηλό. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει να ανεβαίνει ψηλά. Τζόρτζ, εγώ θα μαζέψω τα ξυλαράκια και εσύ θα τα κουβαλήσεις. Πλάκα έχουν τα ξυλαράκια. Εντάξει, φτάνουν τόσα. Πολύ ωραία τα βάλατε. Τώρα θα τα ανάψω. Ορίστε τα σπίρτα. Μα δεν χρειαζόμαστε σπίρτα. Μπαμπά, πώς ανάψεις τη φωτιά χωρίς σπίρτα? Θα ανάψω τη φωτιά με τον παλιό τρόπο, τρίβοντας μεταξύ τους αυτά τα δύο ξυλαράκια. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης τρίβει τα δύο ξυλαράκια μεταξύ τους για να ανάψει τη φωτιά. Πού είναι η φωτιά, μπαμπά? Μη βιάζεσαι. Ζήτω! Ήταν παιχνιδάκι. Τώρα μπορούμε να ζεστάνουμε την ντοματόσουπα. Ακούστε τους ήχους της φύσης. Τι είναι αυτός ο ήχος? Τα τριζόνια είναι που τραγουδούν. Και αυτό τι είναι? Μια κουκουβάγια. Κοίτα, νάτι. Wow. Και αυτός ο θόρυβος τι είναι? Α, δεν είμαι σίγουρη. Η
κοιλιά του μπαμπά είναι. Το γουργουριτό της κοιλιάς μου είναι ο καλύτερος φυσικός ήχος. Σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να πάμε. Λατρεύω την ντοματόσουπα. Κι εγώ το ίδιο. Να κι άλλος ένας φυσικός ήχος του μπαμπά Γουρουνάκη. Τι? Ελάτε, παιδιά, όλοι στη σκηνή. Ώρα για ύπνο. Δεν χωράμε όλοι μέσα. Η σκηνή είναι πολύ μικρή. Μια χαρά χωράμε. Μέσα, εμπρός. Κάνε πιο κύμα, μαγουρουνίτσα. Μπαμπά, παρά είσαι μεγάλος για τη σκηνή. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς προτιμώ να κοιμηθώ έξω. Καληνύχτα, μπαμπά Γουρουνάκη. Λατρεύω τις τηγανίτες. Όλοι λατρεύουν τις τηγανίτες. Εγώ είμαι ειδικός στο να γυρίζω τις τηγανίτες. Άστο σε μένα. Είσαι σίγουρος, μπαμπά Γουρουνάκη? Την τελευταία φορά θύμωσες όταν η τηγανίτα σου έπεσε στο πάτωμα. Δεν θύμωσα καθόλου. Είχε πρόβλημα το τηγάνι μας. Μαμά, θέλεις να σε βοηθήσουμε να ετοιμάσεις τις τηγανίτες? Ναι. Θα με βοηθήσετε να κάνω το χυλό. Πρώτα, βάζω λίγο αλεύρι στο μπολ. Τώρα προσθέτω ένα αυγό. Τώρα το γάλα. Και τα ανακατεύω όλα μαζί. Μαμά, θα ανακατέψω κι εγώ. Ναι, φυσικά, Πέπα. Στην Πέπα αρέσει πολύ να ανακατεύει. Ο Τζορτζ θέλει να ανακατέψει κι αυτός. Όχι, Τζορτζ, κοίτα εμένα. Εντάξει, φτάνει το ανακάτεμα. Καθίστε στο τραπέζι όσο εγώ θα φτιάχνω τις τηγανίτες. Η μαμά Γουρουνίτσα τώρα θα αναποδογυρίσει την τηγανίτα. Ζήτω! Μπορούσες να την πετάξεις πιο ψηλά, μαμά. Θα μας δείξεις εσύ πώς την πετάς όταν έρθει η σειρά σου, μπαμπά Γουρουνάκη. Αυτή η πρώτη τηγανίτα είναι για τον Τζορτζ. Η μαμά Γουρουνίτσα βάζει λίγο σιρόπι στην τηγανίτα του Τζορτζ. Υπέροχο! Αυτή η τηγανίτα είναι για την Πέπα. Ζήτω! Μπορούσες να την πετάξεις πιο ψηλά, μαμά Γουρουνίτσα. Θα μου δείξεις τι εννοείς όταν θα αναποδογυρίσεις τη δική σου τηγανίτα, μπαμπά Γουρουνάκη. Σιράπι, παρακαλώ. Υπέροχη. Γιαγιά Γουρουνίτσα, παππού Γουρουνάκη. Γιαγιά Γουρουνίτσα, παππού Γουρουνάκη. Γεια σας, μικρούλια μου. Γεια σας. Πέπα, Τζορτζ, στα κρεβάτια σας γρήγορα. Καληνύχτα, μικρά μου γουρουνάκια. Καληνύχτα, όνειρα γλυκά. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα, μπαμπά. Α, τι γλυκά παιδάκια. Τώρα ύπνο γρήγορα. Ναι, μαμά. Και είναι και πολύ υπάκουα. Η μαμά Γουρουνίτσα και ο μπαμπάς Γουρουνάκης φεύγουν με το αυτοκίνητό τους. Η Πέπα και ο Τζορτζ είναι καλά, παιδιά. Πήγαν για ύπνο αμέσως μόλις τους το είπε η μαμά Γουρουνίτσα. Εύκολο πράγμα το babysitting. Τζορτζ, Τζορτζ, είσαι ξύπνιος? Τι παράξενη θόρυβη! Μήπως να ανεβαίναμε να δούμε τι γίνεται? Πέπα, Τζορτζ, είσαστε ξύπνοι? Ας το καλό. Τα πήρε ο ύπνος. Ω, ώστε δεν έκαναν όλη αυτή τη φασαρία η Πέπα και ο Τζορτζ. Δεν ακούω τίποτα επάνω.
Νομίζω ότι τους πήρε ο ύπνος τελικά. Wow! Θησαυρός! Πού είναι? Πρέπει να ψάξετε να το βρείτε. Να, ο χάρτης του θησαυρού για την Πέπα. Και ο Τζόρτζ μπορεί να φορέσει το πειρατικό μου καπέλο. Στις διαταγές σου, καπετάν Τζόρτζ! Ο χάρτης είναι λίγο δύσκολος. Μπαμπά, μπορείς να βοηθήσεις? Φυσικά, Πέπα. Είμαι πολύ καλός στους χάρτες. Ναι, πράγματι είναι δύσκολο. Μπαμπά γουρουνάκι, τι βλέπω. Κρατάς το χάρτη σου ανάποδα. Ναι, το ξέρα, το ξέρα. Εύκολο είναι. Ο κόκκινος σταυρός δείχνει που είναι ο θησαυρός. Σε ποιο σημείο όμως του κήπου είναι αυτές οι δύο μιλιές? Δεν ξέρω. Να σας δώσω ένα στοιχείο. Ναι, γιαγιά. Το πρώτο στοιχείο είναι σε ένα μπουκάλι. Μα πού είναι το μπουκάλι? Εγώ το βλέπω. Η Πέπα βρήκε το πρώτο στοιχείο. Ένα μήνυμα μέσα σε ένα μπουκάλι. Κοιτάξτε όλοι, να το μπουκάλι. Μπράβο σου, Πέπα. Για να δούμε τι γράφει το μήνυμα. Ω, ένα μήνυμα από έναν πειρατή. Μαμά, μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα του πειρατή? Αυτός ο πειρατής έχει πολύ κακό γραφικό χαρακτήρα. Ο γραφικός χαρακτήρας του πειρατή είναι μια χαρά. Όχι, δεν βγάζω καθόλου τι λέει. Μα ο πειρατής το λέει καθαρά. Ακολουθήστε τα βέλη. Ακολουθήστε τα βέλη. Ο Τζόρτζ βρήκε το δεύτερο στοιχείο. Ξυλαράκια σε σχήμα βέλους. Κοιτάξτε, δείχνει προς εδώ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ακολουθούν τα βέλη. Κοίτα, Τζόρτζ, ένα κλειδί. Η Πέπα βρήκε το επόμενο στοιχείο. Ένα κλειδί. Μπράβο, Πέπα. Τώρα πρέπει να βρεις το σεντούκι του θησαυρού και να το ξεκλειδώσει. Κοιτάξτε, μια λιμνούλα με πάπιες. Μαμά, να πάμε να ταΐσουμε τις πάπιες. Ναι, μπορείτε να τους δώσετε το υπόλοιπο ψωμί. Στην Πέπα και στον Τζόρτζ αρέσει να ταΐζουν τις πάπιες ψωμί. Μαμά, νομίζω ότι θέλουν να φάνε κι άλλο. Δεν έχει μείνει άλλο ψωμί. Είμαι σίγουρη ότι χόρτασαν. Συγγνώμη, κυρία Πάπια, δεν έχουμε άλλο ψωμί. Οι πάπιες θέλουν κι άλλο φαγητό. Ήθελε και να γυμναστεί ο μπαμπάς γουρουνάκης. Τι? Άντε πάλι εσείς. Δεν σας το είπε η Πέπα. Δεν έχουμε άλλο ψωμί. Μαμά, έχουμε το κέικ φράουλα. Αν μείνει καθόλου κέικ μετά, μπορείτε να τους το δώσετε. Σε όλους αρέσει το σπιτικό κέικ φράουλα της μαμάς γουρουνίτσας. Μια σφίκα. Μισώ τις σφίκες. Ξουτ! Πώς κάνεις έτσι, μαμά γουρουνίτσα? Μια σφιγγούλα είναι. Φύγε, σφίκα. Μην κουνιέσαι, μαμά γουρουνίτσα. Σε λίγο θα φύγει. Ορίστε, είδες. Έπρεπε απλώς να κάτσεις ακίνητη. Φύγε. Δρόμο! Βοήθεια! Ξουτ, πάρτε την από πάνω μου, βοήθεια! Ελπίζω η σφίγγα να μην ζυμπήσει τον μπαμπά. Φύγε από εδώ, παλιό ζουζούνι! Όχι, ο μπαμπάς τρέχει πολύ γρήγορα. Η σφίγγα δεν θα τον πιάσει. Να φάμε το κέικ μας πρωτού ξαναγυρίσει η σφίγγα. Αχ, όχι, ξεχάσαμε να αφήσουμε κέικ για τις πάπιες. Νομίζω ότι τις ξέφυγα. Είπες ότι ήθελες να τρέξεις για να γυμναστείς, μπαμπά γουρουν. Θέλεις να φυτέψεις ένα σπόρο φραουλιάς? Ναι, αμέ. Από αυτόν τον σπόρο θα φυτρώσει μια υπέροχη φραουλιά. Πρώτα, σκάψε μια τρυπούλα. Μετά θα βάλω μέσα το σπόρο και θα το σκεπάσω με χώμα. Να σου το ποτίσω εγώ. Όχι, όχι. Θέλω να το ποτίσω εγώ. Ωραία. Τώρα θα περιμένουμε να μεγαλώσει. Η Πέπα και ο Τζόρτζ περιμένουν ο σπόρος να μεγαλώσει. Μα
Μα δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να έχεις υπομονή, Πέπα. Θα πάρει πολύ καιρό για να μεγαλώσει. Πέπα, Τζόρτζ, είναι ώρα να πάμε σπίτι. Μα περιμένουμε να μεγαλώσει η φραουλιά μου. Ήθελα να φάω φράουλες με το τσάι. Μην ανησυχείς, Πέπα. Την επόμενη φορά που θα έρθεις, ο σπόρος θα έχει γίνει μεγάλο φυτό. Και θα φάμε φράουλες. Ναι. Έλα, Πέπα. Γεια σου, παππού. Γεια σου, φραουλιά. Ο παππούς Γουρουνάκης φροντίζει τη φραουλιά της Πέπα. Μετά από πολλές μέρες, ο παππούς Γουρουνάκης βλέπει να έχει φυτρώσει ένα μικρό φυτό. Μέρα με τη μέρα το φυτό μεγαλώνει όλο και πιο πολύ. Και μια μέρα, ο παππούς Γουρουνάκης βρίσκει κάτι πολύ ξεχωριστό. Φράουλες! Παππού, γυρίσαμε! Η Πέπα και ο Τζόρτζ ήρθαν πάλι να παίξουν. Παππού, παππού, μεγάλωσε το φυτό μου! Ναι! Κοίτα! Φράουλες! Ευχαριστώ, παππού! Παππού, γίνεται να φυτέψουμε κάτι. Τζόρτζ! Πόπο, ο λόξιγκας του Τζόρτζ τους χαλάει το παιχνίδι. Τζόρτζ, ξέρω πώς θα σου περάσει ο λόξιγκας. Πρέπει να κάνεις ό,τι σου λέω. Τρίψε το κεφάλι σου και τρίψε τα κοιλιά σου. Ωραία, τώρα σου πέρασε ο λόξιγκας. Η θεραπεία της Πέπα δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα. Τζόρτζ, δεν το έκανε σωστά. Ξέρω έναν άλλον τρόπο για να σου περάσει ο λόξιγκας. Πρώτα, πήδα πάνω κάτω 3 φορές το ένα πόδι. Τώρα, κούνα τα χέρια σου πάνω κάτω και βγάλε έξω τη γλώσσα σου. Και τώρα, κλείσε τα μάτια σου και κάνε πολύ γρήγορα 3 στροφές. Ούτε η νέα θεραπεία της Πέπα έχει αποτέλεσμα. Ο λόξιγκας του Τζόρτζ συνεχίζεται. Το βρήκα! Το άρρωστο γουρουνάκι για να γιατρευτεί πρέπει να πάθει σοκ. Τζόρτζ, πρέπει να σε τρομάξω. Αλλά να θυμάσαι ότι το κάνουμε σαν παιχνίδι για να σταματήσει ο λόξιγκας. Να θυμάσαι, θα σε τρομάξω στα ψέματα. Πέπα, δεν πρέπει να κάνεις τέτοια αστεία στο Τζόρτζ. Είναι πολύ μικρός. Συγγνώμη, μαμά. Προσπαθούσα να του κόψω το λόξιγκα. Ο λόξιγκας του Τζόρτζ Ερχόμαστε, γιαγιά. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν το κέικ σοκολάτα. Σήμερα όμως βιάζονται γιατί θέλουν να πάνε να παίξουν με την πόλη παπαγαλάκι. Τελείωσα. Τι φασαριώζικα γουρουνάκια που είστε. Γιαγιά, μπορούμε να φύγουμε τώρα, να πάμε να δούμε την πόλη παπαγαλάκι. Είσαστε σίγουροι ότι φάγατε όλο το γλυκό σας? Εμπρός, πηγαίνετε. Ζήτω! Τζόρτζ, πες κάτι στην πόλη. Ο Τζόρτζ είναι λιγάκι ντροπαλός. Γεια σου. Γεια σου! Η Πέπα και ο Τζόρτζ χαίρονται πολύ που παίζουν με την πόλη παπαγαλάκι. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι! Τζόρτζ, πες κάτι κι εσύ. Χα!
Η Πέπα και ο Τζόρτζ παριστάνουν τους παπαγάλους. Είμαι η πόλη παπαγαλάκι. Η Πέπα σκέφτεται να πει κάτι άλλο στην πόλη παπαγαλάκι. Είμαι φασαριόζος παπαγάλος. Είμαι φασαριόζος παπαγάλος. Πέπα, Τζόρτζ, παίζατε με την πόλη? Ναι, γιαγιά. Πιάσε, Τζόρτζ. Ωχ, μου ξέφυγε. Ο Τζόρτζ έπιασε την μπάλα. Ζήτω! Μπράβο, Τζόρτζ. Τώρα πέτα την μπάλα στην Πέπα. Οπ, ξανακάντω. Ξανακάντω. Ο Τζόρτζ δεν μπορεί να πετάξει την μπάλα πάνω από τη μαμά γουρουνίτσα. Έλα, Τζόρτζ, πέτα μου την μπάλα. Χαζούλη, Τζόρτζ. Κι εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Η Πέπα θέλει να μιμηθεί τον Τζόρτζ, αλλά παρά είναι μεγάλη και κόλλησε. Έχω την μπάλα. Πέπα, είναι η σειρά σου να κάνεις το κορόιδο. Τζόρτζ, πιάσε. Ζήτω! Ζήτω! Την έπιασα! Τζόρτζ, εσύ θα είσαι το κορόιδο! Τζόρτζ, πιάσε! Πιάσε την μπάλα, Τζόρτζ! Πιάσε, Τζόρτζ! Τζόρτζ, πιάσε! Να η μπάλα, Τζόρτζ! Πόπο, Πέπα, δεν πρέπει να πειράζεις τον Τζόρτζ τόσο πολύ. Συγγνώμη, Τζόρτζ. Τι είναι αυτή η φασαρία? Μπαμπά, ο Τζόρτζ είναι πολύ μικρός για να παίζει μαζί μας κορόιδο. Ω, είμαι σίγουρος ότι είναι αρκετά μεγάλος. Όχι, δεν είναι, μπαμπά. Κοίτα. Πιάς την, Τζόρτζ. Ζήτω! Δεν είναι δίκαιο. Πώς δεν είναι? Εγώ έδωσα απλώς ένα χεράκι στο Τζόρτζ. Η Πέπα βρήκε ένα μικρό λάκκο. Ο Τζόρτζ βρήκε ένα μεγάλο λάκκο. Κοίτα, Τζόρτζ, να ένας πολύ μεγάλος νερόλακκος. Ο Τζόρτζ θέλει να πηδήσει στο μεγάλο λάκκο πρώτος. Στάσου, Τζόρτζ. Πρέπει να δω αν είναι ασφαλής ο λάκκος. Ωραία. Είναι ασφαλής ο λάκκος. Συγγνώμη, Τζόρτζ. Λάσπη είναι καλέ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν να πηδούν μέσα σε νερόλακκους. Έλα, Τζόρτζ, πάμε να το πούμε στον μπαμπά. Δεν είμαστε καλά. Μπαμπά, μπαμπά, έλα, μάντεψε τι κάναμε. Για να σκεφτώ. Μήπως βλέπατε τηλεόραση? Όχι, όχι, μπαμπά. Μήπως κάνατε μπανάκι? Όχι, όχι. Α, το βρήκα. Πηδούσατε μέσα σε νερόλακκους. Ναι, ναι, μπαμπά. Πηδούσαμε μέσα σε νερόλακκους. Γίνατε και οι δύο χάλια. Καλά. Λάσπη είναι. Να καθαρίσουμε πρώτου μας παρήδηση η μαμά. Μπαμπά, άμα καθαρίσουμε, θα έρθετε με τη μαμά να παίξουμε μαζί έξω? Ναι, θα παίξουμε όλοι στον κήπο.
Η Πέπα δεν είναι κάτω από το κρεβάτι. Α, τι ήταν αυτός ο παράξενος θόρυβος? Η Πέπα δεν είναι πίσω από την κουρτίνα. Νάτος πάλι αυτός ο παράξενος θόρυβος. Τι να είναι άραγε? Ο Τζόρτζ βρήκε που κρυβόταν η Πέπα. Ο Τζόρτζ με βρήκε. Τώρα είναι η σειρά του μπαμπά να κρυφτεί. Ω, νομίζω ότι πρέπει να δώσεις τον Τζόρτζ μια ευκαιρία. Μα ο Τζόρτζ δεν είναι καλός ο κρυφτό. Είμαι σίγουρος ότι θα τα πάει καλύτερα τώρα. Κλείσε τα μάτια σου και άρχισε να μετράς. Ένα. Δύο. Πω, η Πέπα θα βρει τον Τζόρτζ εύκολα. Πέντε. Τζόρτζ, έλα εδώ λίγο. Εφτά. Οκτώ. Εννιά. Δέκα. Τζόρτζ, φτού και βγαίνω. Οχ, ο Τζόρτζ δεν κρύβεται κάτω από το τραπέζι. Μα ο Τζόρτζ κρύβεται πάντα κάτω από το τραπέζι. Σκέφτηκες να κοιτάξεις επάνω? Ξέρω που είναι. Είναι στο καλάθι με τα παιχνίδια. Ο Τζόρτζ δεν είναι στο καλάθι με τα παιχνίδια. Πού μπορεί να είναι? Η Πέπα δεν μπορεί να βρει τον Τζόρτζ πουθενά. Μπαμπά, δεν μπορώ να βρω τον Τζόρτζ πουθενά. Όπω, άραγε πού μπορεί να είναι? Η Μαντάμ Γαζέλα προσέχει τα παιδιά στο παιδικό εργαστήριο. Γεια σας. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός, ο Τζόρτζ. Γεια σου, Τζόρτζ. Ναι. Ναι. Μακάρι να είχα ένα μικρό αδερφό σαν τον Τζόρτζ. Αλήθεια? Γεια σου, είμαι ο Ντάνι Σκυλάκης. Δεινόσαυρος είναι αυτός? Είναι ψεύτικος δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Υπέροχα. Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Με τρόμαξες, καλέ. Είναι υπέροχος. Ο Τζόρτζ είναι αδερφός μου. Είναι υπέροχος. Η Πέπα είναι υπερήφανη για το μικρό της αδερφό τον Τζόρτζ. Να δείξουμε στον Τζόρτζ πώς κάνουμε ζωγραφιές. Ο Τζόρτζ δεν είναι πολύ καλός στη ζωγραφική. Ίσως μπορείς να τον βοηθήσεις εσύ. Ναι, είμαι πολύ καλή στη ζωγραφική. Θα του δείξω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι. Τζόρτζ, σήμερα θα σου μάθω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι. Πρώτα, κάνεις ένα μεγάλο κύκλο. Όχι, Τζόρτζ, έβαλες λάθος χρώμα. Τώρα πρέπει να ζωγραφίσεις τα πέταλά του. Τζόρτζ, είναι λάθος σχήμα. Τώρα κάνουμε το κοτσάνι και τα φύλλα. Τέλειο. Μπαμπά, θες να σε βοηθήσουμε να βρεις τη γιαγιά σου? Καλή ιδέα, Πέπα. Αν τα βρεις, ο μπαμπάς θα πάψει να είναι τόσο κακόκεφος. Δεν είμαι κακόκεφος. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν για τη γιαγιά του μπαμπά Γουρουνάκη. Η Πέπα ψάχνει κάτω από την εφημερίδα. Αλλά τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη δεν είναι εκεί. Ο Τζόρτζ κοιτάζει επάνω στη τηλεόραση. Αλλά τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη δεν είναι εκεί. Πάμε επάνω στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς και του μπαμπά. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς και του μπαμπά τους. Τζόρτζ, πρόσεξε μη ρίξεις τίποτα κάτω. Α! Δεν είναι αστείο.
Πέπα ψάχνει κάτω από τα μαξιλάρια. Αλλά ούτε εκεί είναι τα γυαλιά του μπαμπά γουρουνάκι. Ο Τζόρτζ ψάχνει μέσα στις παντόφλες του μπαμπά. Αλλά ούτε εκεί είναι τα γυαλιά. Έλα να ψάξουμε στο μπάνιο. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν στο μπάνιο. Τα γυαλιά δεν είναι στην μπανιέρα. Τα γυαλιά δεν είναι στη λεκάνη. Είναι πολύ δύσκολο. Η Πέπα και ο Τζόρτζ δεν μπορούν να βρουν τα γυαλιά του μπαμπά γουρουνάκι πουθενά. Ψάξαμε παντού, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε τα γυαλιά του μπαμπά. Πω, τι θα κάνουμε τώρα? Μάλλον πρέπει να μάθω να ζω χωρίς αυτά. Αν κινούμε αργά, δεν θα σκοντάφτω στα έπιπλα. Να, εκεί είναι! Τα γυαλιά του μπαμπά! Είναι μυστικό! Τζόρτζ, αυτό είναι το μυστικό κουτί μου! Είναι άδειο! Πρέπει να βρω κάποια πράγματα να βάλω μέσα! Ο Τζόρτζ θέλει να βοηθήσει την Πέπα. Όχι, Τζόρτζ! Μόνο εγώ πρέπει να ξέρω τι έχει μέσα το κουτί. Εσύ περίμενε έξω όσο εγώ διαλέγω. Η Πέπα διαλέγει μυστικά πράγματα για να τα βάλει στο κουτί. Τώρα το μυστικό κουτί μου είναι γεμάτο. Τζόρτζ, δεν πρέπει να κοιτάξεις μέσα. Ο Τζόρτζ θα ήθελε να ξέρει τι είναι μέσα στο μυστικό κουτί της Πέπα. Αν θέλεις, προσπάθησε να μαντέψεις. Δεινόσαυρος. Ο Τζόρτζ νομίζει ότι η Πέπα έχει βάλει ένα δεινόσαυρο μέσα στο κουτί. Όχι, Τζόρτζ! Πάντα λες τη λέξη δεινόσαυρος για όλα. Έτσι κι αλλιώς, ο δεινόσαυρος παρά είναι μεγάλος για να μπει στο κουτί. Ο Τζόρτζ δεν μπορεί να μαντέψει τι έχει μέσα το μυστικό κουτί της Πέπα. Ο μπαμπάς γουρουνάκης ξεσκονίζει ένα κάδρο. Μπαμπά, αυτό είναι το μυστικό κουτί μου. Το έφτιαξε η μαμά για μένα. Πολύ ωραίο, Πέπα. Τι έχει μέσα? Είναι μυστικό. Ο Τζόρτζ προσπάθησε να μαντέψει, αλλά δεν μπόρεσε να το βρει. Να προσπαθήσω κι εγώ. Ναι! Μήπως έβαλες μέσα τα γυαλιά μου? Όχι. Τα γυαλιά σου είναι στο κεφάλι σου. Ναι, πράγματι. Χαζούλη, μπαμπά, πρέπει να προσπαθήσεις πιο πολύ. Εντάξει. Μήπως έχεις βάλει μέσα τα παπούτσια της μαμάς? Όχι, έχασες όλες τις ευκαιρίες να μαντέψεις σωστά. Στην Πέπα αρέσουν τα μυστικά. Μαμά, κανείς δεν ξέρει τι έχει μέσα το κουτί μου. Τι έχει εκεί ο Τζόρτζ? Έφτιαξε ένα κουτίκι για τον Τζόρτζ. Έπρεπε να τρέξεις πιο γρήγορα. Τώρα είναι η σειρά μου. Η Πέπα τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Αλλά και πάλι ο χαρταετός δεν πετάει. Όσο γρήγορα και να τρέξετε, ο χαρταετός δεν θα πετάξει, γιατί δεν φυσάει αέρας. Θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι να φυσήξει λιγάκι, παιδιά. Κοιτάξτε, αρχίζει να φυσάει. Τώρα που φυσάει, ο αετός μπορεί να πετάξει. Ο άνεμος είναι αρκετά δυνατός τώρα. Ο άνεμος είναι πολύ δυνατός τώρα. Τζόρτζ! Πέπα! Ευχαριστώ, μπαμπά. Ο μπαμπάς γουρουνάκης πετάει το χαρταετό. Ζήτω! Πιο ψηλά, πιο ψηλά. Ο μπαμπάς γουρουνάκης ξέρει να πετάει χαρταετό πολύ καλά. Ναι, είμαι ειδικός εγώ στους χαρταετούς. Πρόσεχε τα δέντρα. Μπορεί να πιαστεί πάνω τους ο χαρταετός. Μην ανησυχείς, ξέρω τι κάνω. Πω. Ο χαρταετός του μπαμπά γουρουνάκη πιάστηκε σε ένα δέντρο. Όχι, όχι. Μη στεναχωριέσαι, Τζόρτζ.
Ο μπαμπάς θα το κατεβάσει. Ζήτω! Ναι. Προσέξτε, ένας μεγάλος νερόλακος. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν να πηδούν μέσα σε νερόλακους. Μπορούμε να πηδήσουμε στο νερόλακο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξεις βιολί. Πέπα, ίσως τα καταφέρεις καλύτερα με αυτό το τύμπανο. Ευχαριστώ, μπαμπά. Αυτό ακούγεται καλύτερα. Η Πέπα λατρεύει να παίζει τύμπανο. Υπέροχα. Ναι, ακούγεται πολύ ωραία. Να το παλιό ακορντεόν του μπαμπά Γουρουνάκη. Αυτό το έπαιζα στην μπαμά Γουρουνίτσα όταν γνωριστήκαμε. Ω, μπαμπά Γουρουνάκη. Τον θυμάμαι καλά αυτόν τον σκοπό. Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει ακορντεόν τώρα. Είσαι σίγουρος, Τζόρτζ. Το ακορντεόν είναι πολύ δύσκολο. Τζόρτζ, το ακορντεόν είναι σχεδόν τόσο δύσκολο όσο και το τύμπανό μου. Εντάξει, Τζόρτζ. Ίσως ο Τζόρτζ είναι πολύ μικρούλης για να παίζει ακορντεόν. Μπαμπά, τι άλλα όργανα υπάρχουν μέσα στο κουτί? Μόνο αυτό το κόρνο. Να δοκιμάσω. Πρέπει να φυσήξεις πολύ δυνατά. Αυτός ο ήχος δεν είναι σωστός. Είναι αδύνατον. Νομίζω ότι κάποτε έπαιζα κι εγώ κόρνο. Αυτός ο ήχος δεν είναι καθόλου σωστός. Μπορεί να χρειάζεται κάποιος ψηλός και δυνατός σαν εμένα. Ούτε αυτός ο ήχος είναι σωστός. Έχει δίκιο η Πέπα. Είναι αδύνατο να παίξεις. Δεν πειράζει, μπαμπά Γουρουνάκη. Μια χαρά είναι και το ακορντεόν. Παίζεις θαυμάσια. Ναι, παίζω αρκετά καλά. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω. Κι εγώ θα παίζω βιολί. Κι εγώ θα παίζω το τύμπανό μου. Η μαμά Γουρουνίτσα παίζει βιολί. Είναι μία υπέροχη ηλιόλουστη μέρα. Η Πέπα και ο Τζόρτζ κάνουν πικνίκ. Πάρε λίγο χυμό πορτοκάλι, αρκουδάκι. Τι πρέπει να πεις? Σε ευχαριστώ πολύ, Πέπα. Παρακαλώ πολύ, αρκουδάκι. Πάρε και εσύ λίγο χυμό πορτοκάλι, κύριε δεινόσαυρε. Και τι πρέπει να πεις? Παρακαλώ πολύ, κύριε δεινόσαυρε. Μήπως ο αρκουδάκι και ο κύριος δεινόσαυρος θέλουν ένα μπισκότο? Δεν πεινάμε καθόλου. Έτσι, η Πέπα και ο Τζόρτζ μπορούν να φάνε όλα τα μπισκότα. Ευχαριστώ, αρκουδάκι. Τι ήταν αυτός ο παράξενος θόρυβος? Πέπα, Τζόρτζ, γρήγορα, ελάτε μέσα στο σπίτι. Μαμά, ακούστηκε ένα δυνατό μπαμ μακριά. Είναι κεραυνός, Πέπα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε καταιγίδα και πολύ βροχή. Γρήγορα, όλοι μέσα, θα μας πιάσει βροχή. Γιατί τέτοιος πανικός? Η βροχή είναι ακόμα πολύ μακριά. Ο ουρανός σκοτεινιάζει όλο και πιο πολύ. Σε λίγο θα ξεσπάσει η καταιγίδα. Πέπα, Τζόρτζ, φέρατε όλα τα παιχνίδια σας από τον κήπο? Δεινόσαυρος. Ωραία. Ο κύριος δεινόσαυρος είναι ασφαλής. Το αρκουδάκι! Άφησε το αρκουδάκι στον κήπο! Θα βρεχεί! Μη φοβάσαι, Πέπα. Ο μπαμπάς θα σώσει το αρκουδάκι. Κάνε γρήγορα, μπαμπά Γουρουνάκη. Όπου να είναι θα βρέξει. Τα ξέρω όλα εγώ για τις καταιγίδες. Θα αργήσει πολύ να βρέξει. Το φαντάστηκα. Προλαβαίνω μια χαρά ώσπου να βρέξει. Το καημένο το αρκουδάκι. Του αρέσει. Όχι, Τζόρτζ. Αυτό το παιχνίδι είναι για μεγάλα κορίτσια. Άντε να παίξεις με τα δικά σου παιχνίδια. Η Πέπα και η Σούζη θέλουν να παίξουν μόνες τους. Είμαι μία μικρούλα νεράιδα πριγκίπισσα. Thank you.
ταρακουνήσω το μαγικό μου ραβδί και θα σε κάνω βάτραχο. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει να παίζει μόνος του. Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει κι αυτός. Όχι, Τζόρτζ. Παίζω με τη Σούζη τώρα. Εσύ να πας να παίξεις αλλού. Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει με την Πέπα. Νιώθει λιγάκι μόνος. Τζόρτζ, χρειάζομαι βοήθεια. Φτιάχνω μπισκότα με κομμάτια σοκολάτας. Κάποιος πρέπει να γλύψει καλά τον μπολ. Του Τζόρτζ του αρέσει να βοηθάει τη μαμά να φτιάχνει μπισκότα. Αλλά πιο πολύ του αρέσει να παίζει με την Πέπα. Θέλω να γίνω νοσοκόμα. Θέλω να γίνω γιατρός. Ναι, αλλά ποιος θα κάνει τον άρρωστο? Τζόρτζ! Στην Πέπα και στη Σούζη αρέσει να παίζουν τον γιατρό και το νοσοκόμα. Το ίδιο και στον Τζόρτζ. Η Πέπα ακούει το στήθος του Τζόρτζ. Τώρα, Τζόρτζ, πάρε μια βαθιά ανάσα και μετά βήξε. Η καρδιά σου είναι λίγο χαλαρή, νομίζω. Θα της βάλω ένα τσιρότο. Δεν είμαι λουλούδι. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Είναι τόσο όμορφη. Θέλω να γίνω πεταλούδα. Η Πέπα παριστάνει την πεταλούδα. Είμαι μια πεταλουδίτσα. Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει κι αυτός. Τζόρτζ, εγώ κάνω την πεταλούδα. Εσύ πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Το βρήκα! Εσύ μπορείς να κάνεις το σκουλίκι. Κοίτα, κοίτα! Είμαι μια πεταλούδα. Πω, ο Τζόρτζ δεν θέλει να κάνει το σκουλίκι, θέλει να κάνει την πεταλούδα. Τζόρτζ, όταν ήμουν μικρό γουρουνάκι, μ' άρεσε να παίζω και να κάνω το σκουλίκι. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις το σκουλίκι. Θα σου δείξω πώς. Πρώτα, πρέπει να ξαπλώσεις μπρούμητα στη γη. Μετά, στριφογυρίζεις. Είμαι ένα αστείο σκουλίκι. Είμαι μια πεταλουδίτσα, είμαι μια πεταλουδίτσα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, είμαι πεταλούδα. Ναι, Πέπα, είσαι μια πανέμορφη πεταλούδα. Παππού, Τζόρτζ, τι κάνετε εκεί? Κάνουμε τα αστεία σκουλικάκια. Θέλω να είμαι κι εγώ σκουλικάκι. Είμαι σκουλικάκι. Είμαι σκουλικάκι. Είμαι σκουλικάκι. Είμαι σκουλικάκι. Είσαι καλά. Σ' αγαπώ πολύ. Είμαι σκουλικάκι.